Αγαπημένοι μας συνταξιούχοι, εσείς που είστε στη σύνταξη ή έχετε ανθρώπους που είναι στη σύνταξη, εσείς οι συνταξιούχοι που εκεί που είμαστε ήσασταν, αλλά εκεί που είστε δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε. Το ζήτημα είναι και αν φτάσουμε, να φτάσουμε και να λέμε τι καλά δουλέψαμε και ορίστε τώρα μπορούμε και ζούμε με αξιοπρέπεια. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Οπασής, Σύμβουλος Εργασίας Ασφάλισης, πρώην Διευθυντής του ΙΚΑ, για να μας δώσει διευκρινήσεις. Καλησπέρα Γιάννη, για όλα όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό. Η αλήθεια καλό, είναι... καλό χειμώνα. Ήπιο χειμώνα, γιατί παρά το επίδομα θέρμανσης, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πράγματι θα είναι πολύ δύσκολα και αυτό φάνηκε και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Γιάννη, που έδειξε ότι πρέπει να ενισχυθούμε για να αντέξουμε. Τώρα το καθένας εκτιμάει μικρά ο μεγάλο πακέτο, δεν ξέρω, και καλάθι του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση του καθενός. Ας μείνουμε στους συνταξιούχους. Πολλά είπε ο Πρωθυπουργός χθες για τους συνταξιούχους, ξεκινώντας από την αύξηση 6% των συντάξεων. Εδώ όμως αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν θα δουν όλοι στην τσέπη τους χρήματα. Ναι, από τα 2.300.000 συνταξιούχους θα δούνε περίπου στο 1.300.000, δηλαδή γύρω στο 1.000.000 δεν θα δούνε αυξήσεις, για το λόγο ότι υπάρχει μια προσωπική διαφορά με οφειλή μετά τον επανυπολογισμό και αναφέρθηκε ότι θα γίνει η χρεοπίστωση και αν θα μείνει κάποια διαφορά θα πάρουν, αν δεν μείνει δεν θα πάρουν. Άρα αυτή τη στιγμή Γιάννη, εάν ξέρει κάποιος συνταξιούχος ότι έχει προσωπική διαφορά, θα πρέπει να μην είναι πολύ βέβαιος ότι θα δει χρήματα στο πορτοφόλι του. Εκείνη η Χριστίνα που θα πρέπει να είναι σίγουρη είναι αυτή που την προηγούμενη φορά όταν δόθηκαν τα αναδρομικά πήραν κάποια αναδρομικά. Έτσι, αυτοί είναι σίγουροι ότι θα πάρουν. Γιατί η λογιστική τους διαφορά ήταν μείω και πήραν την όποια διαφορά προέκυψε από τις αναπροσαρμογές. Αυτοί οι οποίοι ήταν με μηδέν, δηλαδή τους είχαν πιστωθεί κάποια που από τα χρεωστούμενα και ήταν στο μηδέν, αυτοί θα πάρουν. Εκείνοι οι οποίοι έχουν οφειλή, από ό,τι μαθαίνω, είναι γύρω στο 1.000.000, και αυτοί δεν θα πάρουν αυτή τη φορά. Εάν ξεπληρώσουν την επόμενη φορά που θα δοθούν αυξήσεις, θα πάρουν, αλλά την επόμενη φορά. Εγώ θέλω να πω ότι θέλω να έχουμε ανοιχτές γραμμές. Αν κάποιος πάνω σε αυτά που λέμε θέλει να ρωτήσει κάτι και είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Και να πω, Γιάννη, ότι άκουγα το πρωί τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να διευκρινίζει ότι αυτή η αύξηση, παρότι θα ισχύει από 1η-1η του 2023, δεν θα φανεί στις συντάξεις του Ιανουαρίου, αλλά θα φανεί αργότερα. Δεν ήταν σε θέση να πει πότε, αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ. Να το πούμε αυτό. Ναι. Αυτό είναι γεγονός ότι η αύξηση δίνεται από 1η-1η 2023, αλλά επειδή ο Γενάρης πληρώνεται το Δεκέμβρη και ο Γενάρης πληρώνει το Φλεβάρι, θα αρχίσουν να περάσουν όλους τους συνταξιούχους με τις όποιες διαφορές από το Φλεβάρι και θα φανούν το Μάρτι ή τον επόμενο μήνα τον Απρίλη, αλλά θα δοθούν αναδρομικά από την 1η του Γενάρη. Ναι. Όπως επίσης θα δοθούν και το επίδομα εισφορά αλληλεγγύης, θα δοθεί τότε. Δηλαδή μπορεί να μηδενίζεται από την 1η-1η 2023, αλλά μάλλον θα πιστωθούν οι λογαριασμοί Μάρτι ή Απρίλη. Να πούμε λοιπόν ότι επειδή ανέφερε στην εισφορά αλληλεγγύης, έχουμε την κατάργηση αυτής της έκτακτης εισφοράς. Το θέμα είναι ότι ξέρουν οι συνταξιούχοι ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, γιατί κάτι έβλεπα... Αυτοί που παίρνουν πάνω από 12.000 ευρώ. Το χρόνο. Οι περισσότεροι όμως παίρνουν κάτω από το 12.000 αυτό, ευρώ. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή τελικά είναι για αυτούς που είναι καλύτερα, που παίρνουν καλύτερες συντάξεις. Ακριβώς. Και είναι από 22 ευρώ σε ετήσια βάση μέχρι περίπου 130. Υπάρχουν και κάποιοι διευθυντές ή κάποιοι γενικοί διευθυντές που μπορούν να φτάσουν στα 200 ή 300 ευρώ, αλλά σε ετήσια βάση. Επειδή γίνεται χαμός στις γραμμές, να δούμε αν θα μπορέσει να βγει στον αέρα. Πέφτουν όλες μαζί. Να ακούσουμε τον τηλεθεατή, να δούμε, τον ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ, κλείστε την τηλεόραση και ακούστε μας από το τηλέφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, σας ακούμε.
Εγώ βγήκα το 16 Μάιο στη σύνταξη. Δικαιούμαι αναδρομικά. Δεν πήρα καθόλου. Α, δεν ακούει ο κύριος ο Πασής. Μας λέει ο κύριος ότι βγήκε το 16 το Μάιο στη σύνταξη, αν δικαιούται αναδρομικά. Ναι, εάν δεν έχει υπόλοιπο λόγιο, θα πάρει το 6%. Θα πάρετε το 6% αρκεί να μην έχετε διαφορά, προσωπική διαφορά. Την προηγούμενη φορά πήρε αναδρομικά. Πήρα τα αναδρομικά την προηγούμενη, κυρία μου. Μας το κλείσε, αλλά θα το δει ο κύριος, δεν πειράζει, θα το δει. Αυτό ισχύει και για όλους, οπότε είναι μια απάντηση προς όλους, Γιάννη. Βεβαίως. Ναι. Τώρα, λέγαμε για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ότι αυτή αφορά συντάξεις άνω των 12.000 ευρώ, συγκεντρωτικά το χρόνο. Ας το κρατήσουν οι φίλοι. Αφορά και δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι και αυτοί είχαν εισφορά αλληλεγγύης, γιατί στον ιδιωτικό τομέα είχε καταργηθεί. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε, Γιάννη, επίσης ένα επίδομα έκτακτο, το οποίο θα δοθεί και σε αναπήρους. Τα 250 ευρώ. Μπράβο. Αυτοί που παίρνουν μέχρι 800 ευρώ σύνταξη θα το πάρουν. Μέχρι 800 ευρώ αναμένεται τα 250. Ναι. Κράτησε, Γιάννη, αυτό που έχεις να πεις, γιατί γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα κάτι να ρωτήσω. Παρακαλώ. Έχω βάλει τα χαρτιά μου για στοιχειοδότηση από πρόπερση τον τέλος Αυγούστου και δεν έχω πάρει ακόμα τίποτα στα χέρια μου. Έχετε διαδοχή ασφάλιση, κύριε? Διαδοχική έχω, ναι. Ναι. Θα περιμένετε τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα οπωσδήποτε. Μάλιστα. Γίνεται τώρα ένα ξεκαθάρισμα και με τη διαδοχική. Εάν έχετε όμως και διεθνείς σχέσεις, δηλαδή μήπως είχατε και χρόνο στο εξωτερικό? Όχι, δεν έχει εξωτερικό στην Ελλάδα. Ευτυχώς, γιατί θα πηγαίνετε την καινούργια χρονιά. Λοιπόν, θα περιμένετε μέχρι τα Χριστούγεννα ενδεχόμενα να υπάρξει ξεκαθάρισμα και στην διαδοχή ασφάλιση. Παρακαλώ. Με την παράλληλη σύνταξη, λέει, τι γίνεται ο άνθρωπος? Με την παράλληλη σύνταξη υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά προβλήματα. Έχει ξεκινήσει το θέμα των απονομών. Πιστεύω μέχρι τον επόμενο Απρίλιο ότι θα έχει τελειώσει και αυτή η. Η προϋπόθεση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Για. 2-3-13-25-24-25. Αν ζωντανά θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εγώ επαναλαμβάνω συνεχώς αυτά που ήδη είπαμε, γιατί σήμερα ακούγονται ουσιαστικά και αποσαφηνίζονται, ότι δηλαδή θα έχουμε αύξηση, αλλά εσείς που έχετε προσωπική διαφορά θα τη φάει η προσωπική διαφορά την αύξηση και ίσως να πάρετε πολύ μικρή αύξηση ή καθόλου. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Ακούμε. Αυτό το 6% που ανήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι και για την για όλη τη σύνταξη και για την επικουρική ή μόνο για την κύρια σύνταξη? Είναι για την κύρια σύνταξη. Δεν αναφέρθηκε ούτε ο Πρωθυπουργός αλλά ούτε το αρμόδιο Υπουργείο εάν θα συμπεριλάβει και το σύνολο των συντάξεων, δηλαδή και τις επικουρικές. Έχετε δίκιο, αγαπητέ κύριε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το αναλύσουν περισσότερο. Έγινε. Είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Άρα εκεί θέλει κάποια διευκρίνηση, Γιάννη. Βεβαίως χρειάζεται, γιατί όντως δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ότι 6% αύξηση στις συντάξεις. Ναι. Πάμε στην άλλη γραμμή. Αν θα είναι και στις επικουρικές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ακούμε. Για να βγει στη σύνταξη με το που θα πάρουμε τα 67 πρέπει να υποβάλουμε τα χαρτιά μας ή θα γεμίσουμε? Όχι, τα 67? Κυρία μου, με το κλείσιμο του 67ου έτος της ηλικίας πηγαίνοντας για τα 68. Τότε υποβάλλουμε. Άρα γιατί παίρνουμε στα 68, όχι στα 67. Στα 67 κλειστά. Την ημέρα που κλείνεται τα 67 και οδεύεται για τα 68. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Και να πούμε ότι τις επόμενες μέρες λένε από το Υπουργείο ότι κάθε συνταξιούχος θα ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να λάβει, Γιάννη. Τώρα με ποια διαδικασία θα το ξέρει, από εμάς θα το ξέρει, επειδή θα το πούνε σε δυο συνεντεύξεις. Εντάξει, οι περισσότεροι συνταξιούχοι, η Χριστίνα, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτός εάν τους στείλουν μηνύματα. Αυτό δεν το ξέρω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι προηγουμένως που σας είπα ότι πήρα σύνταξη το 16 το ναι, Μάιο. Ναι. Δεν πήρα, και με ρώτησε ο κ. Βασίλης αν πήρα αναδρομικά. Δεν πήρα καθόλου αναδρομικά. Εάν δεν πήρατε αναδρομικά και δεν υπάρχει στην προσωπική σας διαφορά,
κατά 99% θα πάρετε αυτό το 6%. Μάλιστα. Επειδή μετά το 16. Εμένα η σύνταξή μου είναι 720. Μα δεν μπαίνει θέμα πόσο είναι η σύνταξη, εάν υπάρχει χρεοπιστωτικά, λογιστική διαφορά, μείον ή συν. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή πιστεύω ότι δεν έχετε, γιατί βγήκατε με τις καινούργιες διατάξεις από το 16 μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω, Γιάννη, ότι η φίλη εδώ μου γράφει, στο κινητό μου στέλνει μήνυμα, ότι οι επικουρικές δεν αυξάνονται από όσο γνωρίζει, ότι δεν θα αυξηθούν. Εντάξει, καλά έκανε η φίλη και το απαντά, και εμένα η εντύπωσή μου είναι ότι θα είναι μόνο στις κύριες συντάξεις. Ναι. Γιατί αναφέρεται για τις συντάξεις, στις κύριες, δεν αναφέρεται για το επικουρικό. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κορίτσια μου. Γεια σας. Και καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Επίσης. Να είστε καλά το έργο που κάνετε. Να είστε καλά. Έχω εσείς ένα πρόβλημα. Ναι. Από το 12 έχω συνταξιοδοτηθεί. Ναι. Στα 62 μου χρόνια. Mm-hmm. Έπαιρνα 563 ευρώ. Κόψανε για ποιους λόγους, το να τ' άλλο, δεν ξέρω. Τώρα παίρνω 289 ευρώ το μήνα, εδώ και πολλά χρόνια. Τόσο πολύ, γιατί τόσο πολύ? Θα σας πω αμέσως. Μου είπανε θέλεις 4.500 ένσημα. Πήγα βασικά σε εργατολόγο στη Θεσσαλονίκη, πλήρωσα του κόσμου τα λεφτά και μου λέει πρέπει να είναι 4.500. Εγώ ελληνικά είχα 3.000. Και έφερα από τη Γερμανία τα 1.500 ένσημα. Είχα 7 χρόνια εργάσιμα στη Γερμανία και έφερα τα 5 χρόνια. Και τα έβαλα μέσα και έκανα 4.500. Τώρα το ΙΚΑ από εδώ μου λέει ότι τα 1.507 ένσημα δεν παίρνει σύνταξη γι' αυτά. Λαβαίνετε υπόψη μόνο σαν χρόνος συνταξιοδότησης. Και έλα καλά, και συγγνώμη Γιάννη, ο εργατολόγος δεν έπρεπε να σας το πει αυτό, τζάμπα τα φάρετε. Αυτό ακριβώς, αν μου το έλεγε δεν θα τα έβαζα. Δεν θα τα έβαζα καθόλου. Δεν θα μπορούσατε να πάρετε σύνταξη αν δεν τα βάζατε αυτά, κυρία μου. Ωραία, αυτά δεν συνέχιζα να ψάχνω, βρε παιδιά, δουλειά και να τα βάζω μόνη μου. Ναι, δεν εντάξει, μου είπετε, αλλά, ναι. Αλλά αυτά πήρατε τώρα και πάνε χαμένα τα ένσημα. Όχι, δεν είναι πάνε χαμένα. Πήρατε αναλογία για τα 3.000 ένσημα. Ακριβώς, πήρα μόνο για αυτά. Θα πάρετε και από το εξωτερικό για τα 1.500. Δεν υπάρχει, μου δίνουν για τα 1.500 το εξωτερικό σύνταξη. Δεν πήρατε τίποτα. Τα έβαλα μέσα και συμπλήρωσα το χρόνο μου. Όχι, κυρία μου, θα πρέπει να πάρετε από το εξωτερικό. Σε τι ηλικία έχετε τώρα? 71. Και δεν πήρατε από το εξωτερικό, από ποιο εξωτερικό, από ποια χώρα? Από τη Γερμανία. Είχα 7 χρόνια εργάσιμα. Τα 5 δεν χρόνια πήρατε τα για τα 7 χρόνια ΙΚΑ. Τίποτα από τη Γερμανία? 60 ευρώ για τα 2 χρόνια. Εντάξει, πήρατε 60 ευρώ. Αυτά οι Γερμανοί δεν δίδουν υψηλές συντάξεις, δυστυχώς. Επειδή λοιπόν, πήρατε αναλογία από την Ελλάδα, σας έδωσα εγώ την αναλογία. Εγώ δεν ρώτησα τι κάνουν οι Γερμανοί. Εγώ είπα κυρία μου, τα 1.500 ένσημα. Με ζήτησε η Ελλάδα 4.500. Τα έβαλα 4.500. Γιατί δεν με πληρώνει για 4.500 και με πληρώνει για 3. Γιατί υπάρχει νόμος ότι πληρώνεστε μόνο για το χρόνο. Ήταν βοηθητικά τα 1.500 για να συμπληρώσετε τα 4.500. Και τα πέταξα στο καλάθι των αχρήστων που λέγεται ΙΚΑ. Αυτό μου λέτε τώρα. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι. Συγγνώμη, αυτό που ισχύει και που πολλά είναι άδικα στους Ελλήνες στην νομοθεσία. Σε όλη την Ευρώπη, η Χριστίνα, ισχύει αυτό. Είναι ότι απλώς εξασφαλίσατε να βγάλετε τη σύνταξη. Γιατί δεν ακούτε και λίγο την κοπέλα που μιλάει? Λοιπόν, ακούει όπως ακούνε και όλοι. Λέω, επειδή εγώ τα ζω, γιατί έχω αμαία στην οικογένειά μου και ξέρω τι σημαίνει οι αδικίες που υπάρχουν. Δυστυχώς είναι και αυτό αδικία. Δηλαδή ουσιαστικά μπόρεσε να βγάλει σύνταξη γυναίκα λόγω των 4.500, αλλά η αναλογία που είχε ήταν τέτοια που καλύτερα να μην τα έφερνε. Αυτό λέει. Ωραία. Και λέω εγώ αλλά τώρα. Δεν θα έπαιρνε αλλά σύνταξη. Δεν θα έπαιρνε σύνταξη. Μου τα δίνει το ΙΚΑ αυτά τα ένσημα εμένα πίσω να τα ξαναστείλω στη Γερμανία και μη σώσω και πάρω καθόλου από την Ελλάδα, γιατί ξέρετε, ήμασταν παλιά στη Γερμανία. Σύμφωνοι, αλλά δεν έχω χρόνο εγώ άλλο τώρα για να συνομιλήσουμε έτσι, γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές. Κυρία μου, με λοιπόν, τα 1.500 ημερομίσια από τη Γερμανία θα πάρετε 100 ευρώ. Πήρατε 60. Όχι, λάθος κάνεις.
Μην μιλά, ξέρεις τι δούλευα στη Γερμανία, στην εφορία μέσα δούλευα. Δεν παραδουλεύατε στην εφορία. Το σχολείο μου εκεί το τελείωσα. Καλά, εντάξει, εντάξει. Ναι. Καταλάβατε. Με 1500 καταλάβαμε, πρέπει να το δείτε τότε. Τι να σας πω με τον εργατολόγο σας. Αν υπάρχει προοπτική, μια και είμαστε Ευρώπη. Όχι κυρία μου, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ο νόμος. Αυτό λέει, δεν υπάρχει προοπτική, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σας. Γεια σας. Να προλάβουμε να ακούσουμε καμιά γραμμή ακόμη και να πω ότι τα 250 ευρώ το επίδομα είναι για τα Χριστούγεννα. Αυτό είπε ο κ. Χατζηδάκης. Για τα Χριστούγεννα, εκτός από τους χαμηλά συνταξιούχους, δικαιούνται και αυτοί που παίρνουν από το ΟΠΕΚΑ και αυτοί οι οποίοι είναι αμαία και παίρνουν κάτω από τα 800 ευρώ. Γιάννη, το ΕΚΑΣ τελικά δεν έγινε το που ΕΚΑΣ λέγαμε το ακόμη. Το ξεχάσαμε. Πάμε. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Περιμένω 5 χρόνια για τη σύνταξη. Έχω αυτασφάλιση και πριν κάνω την αυτασφάλιση είχα βαρέα και αθυγινά λίγα, είχα και λίγο τσά. Πέρυσι μου δώσαν αυτή τη συμπληρωματική 340 και κάτι και τώρα από τα Χριστούγεννα μου δίνουν 140,07. Έχω κάνει πάμπολες ερωτήσεις και στο 1555 και email έστειλα να μου στείλουν κάποια ενημέρωση το γιατί έχει βγει η σύνταξη, δεν έχει βγει και αν βγει και πόσο είναι, τι είναι, καμία απάντηση. Τελευταίο ταμείο, αγαπητέ κύριε, το τελευταίο σας ταμείο ποιο ήταν? Αυτασφάλιση ΙΚΑ. ΙΚΑ. Το ΙΚΑ, από πού τηλεφωνείτε? Από εδώ, Κατερίνη. Από Κατερίνη. Πήγατε στον ΕΦΚΑ της Κατερίνης να σας πει από πού βγήκε η απόφαση. Ναι. Ναι, και μου λέει ο φάκελος είναι στην Αθήνα. Είναι γιατί στην Αθήνα λόγω διαδοχικής. Λόγω διαδοχικής είναι στην Αθήνα. Θα πρέπει το ΙΚΑ της Κατερίνης να κάνει υπενθύμηση και να ζητήσει απάντηση πότε θα βγει η σύνταξη. Η οριστική. Ναι, καμία πληροφορία, τελείως. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Χρονικές προϋποθέσεις. Είχατε τσά, είχατε και ΙΚΑ. Αριθμητικά πόσα ένσημα είχατε? Πόσα ένσημα περίπου είχατε? Είχατε 20 χρόνια, είχατε 30 χρόνια? Όχι λιγότερο, γιατί όταν συμπλήρωσα πλήρωνα αυτασφάλιση και τότε... Ναι, Γιάννη, δεν μπορούμε τώρα να το λύσουμε αυτό όμως. Ο κύριος καλά θα κάνει. Δεν χρειάζεται άλλο, κύριε. Να μην περιμένει δηλαδή ο κύριος. Εάν παίρνετε γύρω στα 480 ευρώ, αυτά θα είναι τα χρήματα. Μην περιμένετε ότι θα πάρετε κάτι παραπάνω. Δυστυχώς παίρνω 145. Τι λέτε κόμμα, τώρα, τι λέτε, δείτε εάν, το λίγο. Εάν παίρνετε 145 πρέπει να πιέσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενεργοποιήσουν το φάκελο. Μην τα αφήνετε, μην τα αφήνετε όμως, καλέ μου κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα πάμε σε μια τελευταία γραμμή, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και να πω, Γιάννη, επίσης ότι έρχεται και η τέταρτη δόση επανυπολογισμού με τον νόμο Βρούτσι για 150.000, κατάλαβα, συνταξιούχους, σωστά? Ναι, ναι, περίπου τόσοι είναι που έχουν μείνει, που είχαν προβλήματα. Θα πρέπει να τελειώσει, γιατί όντως αυτός ο κόσμος περιμένει τώρα και ένα... Το είπε ο κύριος Χατζηδάκης πριν μπω στο στούντιο, τον άκουγα, στο νομίζω γύρω, στο Sky. Γύρω στα 2 χρόνια περιμένουν αυτό τον επανυπολογισμό. Ωραία, ωραία, πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω εγώ ένα πράγμα. Mm-hmm. Η σύνταξη μεταφέρεται εκτός Ελλάδος σε μη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν μεταφέρεται η σύνταξη. Μπορείτε όμως να την πληρώνεστε με κάρτα τραπέζης από το εξωτερικό. Δεν μεταφέρεται. Χωρίς να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την κάρτα μπορείτε να πάρετε τα χρήματα από όποια χώρα και να είστε. Δεν μεταφέρεται η σύνταξη να την παίρνετε από εκεί. Εδώ θα είναι η σύνταξη, στην τράπεζα εδώ θα μπαίνει, αλλά μπορείτε να την πάρετε διατραπεζικά από κάποια τράπεζα εκεί. Κρατήσεις υπάρχουνε? Πώς? Κρατήσεις υπάρχουνε επειδή είναι άλλη χώρα? Πώς δεν υπάρχουν κρατήσεις? Κρατήσεις θα γίνονται εδώ, κύριε. Δεν μπορεί να μεταφερθεί τα χρήματα εκεί και να μην σας κάνουν κρατήσεις. Αφού η χώρα η οποία απονέμει είναι η Ελλάδα. Θα σας γίνεται κράτηση 6% για τον κλάδο ασθένειας και αν υπάρχει και φόρος θα σας γίνεται και φόρος. Και θα παίρνετε το καθαρό ποσό με την κάρτα από όποια χώρα. Ευχαριστούμε βρίσκεστε. Πολύ τον κύριο και ευχαριστώ πολύ και όλους σας. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Γιάννη Σοπασί, έχω στο νου μου τις επόμενες μέρες να έχουμε χρόνο και να ανοίξουμε γραμμές όταν θα έχουν βγει και άλλα νέα. Πρέπει να αναλύσουμε όλα τα μέτρα. Έτσι. Και ιδιαίτερα για το φοιτητικό επίδομα, ιδιαίτερα
για τα δάνεια για τους νέους, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί, Χριστίνα. Όπως... θα πρέπει να διευκρινιστεί, θα είναι από την εργατική κατοικία και θα το δικαιούνται μόνο οι νέοι που είναι μισθωτοί, ή θα αφορά και τους υπόλοιπους νέους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πολύ σωστά. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ωραία, ωραία λοιπόν. Έτσι. Θα τα δούμε όλα με ησυχία. Σε ευχαριστώ επίσης, πολύ. Ναι. Όπως επίσης και τα επιδόματα αμητρότητας. Για τον ιδιωτικό τομέα που έγινε εξάμηνο τώρα, έτσι, θα γίνει. Αυτό δεν αφορά, για παράδειγμα, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα. Αυτά να τα δούμε, γιατί καλά λέγονται κάποια πράγματα, αλλά στα ψηλά γράμματα κρύβονται μεγάλες αλήθειες. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Σοπασίς. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Θα είναι μαζί μας ο δημοσιογράφος ο Στέργιος Καλόγυρος. Θα είναι μαζί μας όμως και ο δημοσκόπος της ίντερβιου, πολιτικός αναλυτής, ο Δημήτρης Βασιλιάδης.